από εκείνα που τραγουδούσαν τα κορίτσια των Μπουρλών μετά το Πάσχα στις Κούνιες, στο Λέντι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της περιοχής της Μύρνης. Μετά το Πάσχα όλα τα χωριά κάνανε Λέντι, δηλαδή βάζανε κούνιες, όχι από αυτές που ξέρετε, κουνιόντουσαν δεξιά και αριστερά αυτές και καθόντουσαν πάνω πολλά παιδιά, τις περιγράφει και αναλυτικά εδώ ο Μιλιώρης, και τραγουδούσαν τον Χριστός Ανέστη και πολλά άλλα τροπάρια πασχαλινά, αλλά κυρίως τραγούδια ερωτικά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το τραγουδάκι «Στον Άδη θα κατέβω και στον Παράδεισο». Κυρίως της περιοχής της Μύρνης και της Ερυθρέας σε όλη την Ελλάδα,
Και έχουμε και στα μέλη του χορευτικού μας ομίλου δύο εξαιρετικούς εδώ, τον Σταμάτη Βλάχο στο Τουμπελέκι, που είναι το βασικό όργανο της Ερυθρέας, και τον Κώστα Κέσσερι στο Ακοντερό, που είναι ένα μοντέρνο όργανο, αλλά γεμίζει πολύ. Το έχουμε βάλει τώρα τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν έχουμε εμείς, μας λείπουν άλλα όργανα, λαούτα και βιολιά και κανονάκια και σαντούρια, και έτσι δεν μπορούμε να αποδώσουμε μόνο με το Τουμπελέκι το ηχόχρωμα το μελωδικό, και βάλαμε το ευρωπαϊκό όργανο και όχι μικρασιατικό, το ακορντεόν. Αλλά νομίζω ότι δεν σας πειράζει καθόλου. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Φώτη Καραντή και την Ένωση Βουλιωτών Μικρασιασίας, που μου δίνει την τιμή και τη μεγάλη χαρά για άλλη μια φορά να μιλώ για τα βουρλά, για αυτή την τόσο σπουδαία πόλη του μικρασιατικού ελληνισμού. Το δίτομο έργο του αξέχαστου Νίκου Μιλιώνη, για τον οποίο σας μίλησε πάρα πολύ ωραία η νύφη του «Η πόλη», νομίζω ότι είναι το σπουδαιότερο βιβλίο που γράφτηκε για την περιοχή της Ιωνίας. Είναι μια μονογραφία που στον πρώτο τόμο περιλαμβάνει τα ιστορικά και στο δεύτερο τόμο τα λαογραφικά. Ο άνθρωπος αυτός, όπως ακούσατε, ήταν μαμούνι των βιβλίων, έψαχνε παντού. Βρήκε λοιπόν για την εποχή του πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, βρήκε τους βουρλιώτες και κατέγραψε τη μνήμη τους σε τέτοιο σπουδαίο βαθμό που σήμερα να μιλάμε για κάτι το εξαιρετικό, διότι αν δεν ήταν ο Νίκος Μιλιώνης, θα ξέραμε ελάχιστα πράγματα για τα βουρλά στην κυριολεξία. Ελάχιστα. Μερικές σελίδες που υπάρχουν στο κέντρο μικρασιατικών σπουδών και σκόρπισε από εδώ και από εκεί κάποιες αναφορές και τίποτα περισσότερο. Θα ξεκινήσω από την παρουσίαση του πρώτου τόμου, που είναι τα ιστορικά και είναι πάρα πολύ σπουδαίος αυτός, όπως καταλαβαίνετε. Ο Μιλιώνης, πολύ έξυπνα σκεπτόμενος, ξεκινάει από την αρχή των βουρλών, από την ετυμολογία του ονόματος. Διότι στην εποχή του και μέχρι σήμερα κυκλοφορούν διάφοροι τύποι του ονόματος αυτού, εκτός από το λαϊκό «τα βουρλά και ο βουρλάς», που είναι το ορθότερο και το σωστότερο, υπάρχουν κι άλλες επωνυμίες της πόλης, οι οποίες είναι λόγιες και ανύπαρκτες στην πραγματικότητα και λανθασμένες. Σήμερα έχει αποδειχτεί πλέον ότι είναι λανθασμένες. Να ονομάζονται τα βουρλά Βρίουλα ή Βρίελα με διάφορες ορθογραφίες. Σε όλη την Ελλάδα θα βρείτε οδούς Βριούλων, όπως και εδώ στην Φιλαδέλφεια, αλλά πουθενά δεν θα βρείτε οδό Βουρλών, που είναι το σωστό. Αποδεικνύει αυτό ακριβώς μελετώντας την ιστορία και αποδεικνύοντας ότι ο Βουρλάς ή τα Βουρλά μας οφείλουν το όνομά τους σε μια μεγάλη οικογένεια βυζαντινή της περίοδου του 10ου και 13ου αιώνα, την εποχή που ήταν στην περιοχή η αυτοκρατορία της Νικαίας, πριν ακόμη έρθουν οι Οθωμανοί, και αυτή η οικογένεια των Βουρλάδων ή Βουρλάδων είχε πολλά κτήματα στην περιοχή και έτσι δόθηκε το όνομα, που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, όπως ξέρετε και σήμερα ακόμη, λέμε στου Ζωγράφου, στου Χαριλάου, στου Παπάγου, γιατί κάποιος ήταν εκεί με αυτό το όνομα, στου Καραμαγκά κλπ. Και έχουμε και βυζαντινά τοπονύμια της Αττικής που συνάδουν στο να μας βοηθήσουν να αποδείξουμε αυτό με τα βουρλά. Λέγανε στα του βουρλά, στου βουρλά, στου βουρλά, και μην είναι στα βουρλά βέβαια. Έχουμε εδώ στην Αττική δύο, εκτός από τους Καραμαγκά, και δύο άλλα τοπονύμια παλαιότατα βυζαντινά. Το ένα είναι το Καματερός, του Καματηρού, που είναι η βυζαντινή οικογένεια της Αθήνας, και ένα άλλο του Μαγκαφά, που έγινε η Μαγκουφάνη, την Πέφτη. Και αυτά τα διαγράφουμε σήμερα, γιατί δεν μας αρέσει η παλιά ιστορία, και κοιτάμε να βγάλουμε ανύπαρκτα ονόματα του τύπου Ήλιον. Αφήσαμε τα αλβανίτικα λιώσα και ξαφνικά τα είπαμε Ήλιον, οποία σχέση με την Τρία. Λοιπόν, συνεχίζουν τα κεφάλαια, εκτός από την ετυμολογία, ξεκινάει από τον τόπο βέβαια, βασικότατη τοπογραφία, πού βρίσκονται αυτά τα βουρλά, ποια είναι η τοποθεσία τους, έχει και ένα χάρτη της πόλης που είναι βασικότατος για μας σήμερα, να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε τις περιοχές, γιατί η πόλη έχει αλλάξει και ρημοτομία μετά την καταστροφή της το 1922, αλλά πολλά πράγματα παραμένουν στη θέση τους. Επίσης αναφέρει 1000 τοπονύμια, τα πάντα δηλαδή, όλα όσα υπήρχαν γύρω από τα βουρλά, αγροτικές τοποθεσίες, εξοκλήσια, λοφάκια, ποταμάκια, βουνοκορφές και 1000 που ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχουν αυτά για τον τόπο.
Το επόμενο κεφάλαιο είναι ο πληθυσμός και οι ασχολίες των κατοίκων. Συγγνώμη. Ο πληθυσμός και οι ασχολίες των κατοίκων, οι κάτοικοι είναι κατεξοχήν αμπελουργοί. Τα Βουρλά είναι το μεγαλύτερο αμπελουργικό κέντρο του ελληνικού κόσμου. Συναγωνίζεται σε αυτό δύο-τρεις περιοχές του ελεύθερου ελληνικού βασιλείου, την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Η παραγωγή στα Βουρλά φτάνει περίπου τις 15.000 τόνους σταφίδας, εκλεκτή σταφίδα. Από τα Βουρλά εξάγεται όμως από τη σκάλα των Βουρλών πολύ περισσότερη ποσότητα, γιατί οι φατόροι, οι έμποροι των Βουρλών, μαζεύουν τη σταφίδα και των καραμπουνιώτικων χωριών, μαζεύουν τη σταφίδα των Αλατσάτων και άλλων περιοχών της Ερυθρέας. Έχουμε έπειτα ένα κεφάλαιο που αναφέρεται, πολύ σημαντικό και αυτό, στις πληροφορίες που δίνουν οι ξένοι ταξιδιώτες, και η παλαιότερη αναφορά είναι στο 1580 από κάποιους που περνάνε από την περιοχή, και ύστερα όσο φτάνουμε προς τον 19ο αιώνα οι πληροφορίες πληθαίνουν. Είναι πάρα πολλές, όλοι αναφέρουν τα Βουρλά ή τα Ουρλά με το τουρκικό όνομα. Αναφέρουν οι πάντες ότι υπάρχουν χριστιανοί και έχουν μια και δυο και τρεις εκκλησίες ανάλογα την περίοδο. Και επίσης αναφέρουν πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικό είναι αυτό, την αύξηση του χριστιανικού πληθυσμού. Παλαιότερα ήταν πιο λίγοι οι χριστιανοί και πιο πολλοί οι Τούρκοι, αλλά όσο φτάνουν στο 19ο αιώνα, αλλάζει εντελώς, αντιστρέφεται η αναλογία. Έπειτα έχουμε την πρόοδο του ελληνισμού στα Βουρλά, όπως και σε όλη την περιοχή της Ερυθρέας και της Ιωνίας γενικότερα, που ξεκινάει από τον 17ο αιώνα και μετά. Σταματάνε οι κατακτητικοί πόλεμοι των Τούρκων. Υποτάσσεται η Χίος, η οποία είναι γενοβέζικη μέχρι το 1566, και η Ερυθρέα και η περιοχή των Βουρλών και ο Τσεσμές είναι συνοριακά μέρη, τα οποία οι Τούρκοι επιτηρούν με πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουν φροντίσει πάρα πολύ τα κάστρα, τους στρατιωτικούς δρόμους, τις στρατιωτικές αποθήκες, και καταπιέζουν και τον χριστιανικό πληθυσμό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, για να μην συνεργαστεί με τους γενοβέζους της Χίου, που είναι αλόθρησκοι και εχθρικοί προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από τον 17ο όμως αιώνα και μετά, τα πράγματα πάλι αλλάζουν. Εγκαταλείπουν την περιοχή, δεν τους ενδιαφέρει πια η στρατιωτική επιτήρηση. Η περιοχή είναι αρκετά έφορη και οι αγάδες οι ντόπιοι, οι οποίοι έχουν υποστεί πολύ μεγάλη αφέμαξη με τους πολέμους και τους κατακτήσεις των Τούρκων. Είμαστε λίγο μετά τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, που όλοι θα έχετε παρακολουθήσει την τηλεόραση, ο οποίος έφτασε μέχρι τη Βιέννη και τα τουρκικά στρατεύματα κοντέψαν να κατακτήσουν την κεντρική Ευρώπη. Έχασαν όμως πάρα πολλούς ανθρώπους τους, έχουμε πολύ μεγάλη θνησιμότητα στο στρατό. Έτσι λοιπόν οι αγάδες καλούν χριστιανούς να καλλιεργήσουν, στην αρχή είναι πολύ γυρουλοπάρικοι, καλούν τους χριστιανούς να καλλιεργήσουν και αυτοί σιγά σιγά πληθαίνουν πάρα πολύ. Την ίδια περίοδο χτίζονται τα Αλάτσατα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ερυθρέας, και επικίζονται πάρα πολλά χωριά, τα οποία βλέπουμε ότι μπορεί να έχουν τουρκικό όνομα, αλλά είναι αποκλειστικά χριστιανικά, όπως το μεγάλο χωριό Γιούλμπαξες, το μεγαλύτερο ελληνικό χωριό των Βουρλών, και τα μικρά χωριά όπως είναι τα Τερμετζιλιά, ο Κόλιτσας, ο Όρτατζας και διάφορα άλλα, τα οποία ενώ έχουν τουρκικό όνομα δεν είχαν Τούρκους καθόλου. Είναι η πρόοδος του ελληνισμού, η οποία μετά το 1830 ξεπερνάει κάθε όριο. Σχεδόν η μισή Νάξος μεταφέρεται στα Βουρλά. Οι Ναξιώτες πηγαίνουν στην αρχή εργάτες, αλλά μετά γίνονται νοικοκυρέοι, πατρεύονται βουρλιοτίνες ή άλλες μικρασιάτισες από την περιοχή, αγοράζουν τη γη και από εκεί που ήταν μόνο εργατικό δυναμικό γίνονται νοικοκυρέοι, και μάλιστα μερικοί από ναξιακής καταγωγής άνθρωποι φτάνουν να είναι κυρίαρχοι στα Βουρλά, όπως είναι οι οικογένειες του Πορέ, οι οικογένειες Πασπάτη, και χίλιες δυο Ασπαραρά και χίλιες δυο, που και πολλοί από εσάς ίσως να είστε από παλιά ναξιώτικη καταγωγή, όσοι είστε βουλιώτες. Ένα κεφάλαιο πολύ πολύ σπουδαίο είναι επίσης τα Ιστερνά χρόνια 1897-1922, καθοριστικό, είναι το τελευταίο κεφάλαιο της ελληνικής ζωής στα Βουρλά.
έχουμε εδώ πέρα τους βουρλιώτες να είναι πανταχού παρόντες στους εθνικούς αγώνες. Οι βουρλιώτες φημίζονταν για την παλικαριά τους, για τη γενναιότητά τους και το θάρρος τους. Ήταν μαζί με τους αϊβαλιώτες, θα λέγαμε, οι πιο θαραλέοι και οι πιο έτσι δυναμικοί Έλληνες στη Δυτική Μικρασία. Οι Σμυρνοί ήταν πιο ήρεμοι, πιο χαλβάδες, επιτρέψτε μου την έκφραση. Δεν ήταν σε τέτοια, ήταν αυτή η δραστηριότητα στα εμπορικά και σε όλα αυτά. Δεν έφευγαν πολλοί από τη Σμύρνη, από το κέντρο της Σμύρνης, να παραπολεμήσουν. Μερικά χωριά κοιτούσαν περισσότερο τη δουλειά τους, η Ελλάδα τους φαινόταν σαν να είναι μακριά όσο η Αμερική, ας πούμε. Ενώ οι βουρλιώτες και οι μαλιώτες ήταν πρώτοι και καλύτεροι. Εξάλλου φημίζονταν από παλαιότερα ως κοντραμπατζίδες, λαφρέμποροι. Ειδικά οι βουρλιώτες είχαν λαφρεμπόριο με τη Σάμο, τσιγάρα, όπλα και χιλιαδιό. Περίφημοι λαφρέμποροι, να το πούμε και αυτό. Την ίδια εποχή αυτή, γύρω στο 1900, η πόλη παθαίνει μια τρομακτική ζημιά, όπως όλη η περιοχή της Δυτικής Μικρασίας. Οικονομική καταστροφή, γιατί πέφτει τον παλίκι, η φιλοξέρα, στα αμπέλια, και επειδή κατεξοχήν είναι αμπελουργική περιοχή, τα αμπέλια καταστρέφονται. Και το μαμούνι, το μικρόβιο του μπαλικιού, της φιλοξέρας, είναι και μέσα στη γη. Και πρέπει να σκάψουν βαθιά, να μετακυλήσουν τη γη, και οι βουρλιώτες σκάβουν όλη την περιοχή των βουρλών σε βάθος ενός μέτρου, γυρίσανε τον κόσμο τα πάνω κάτω. Φανταστείτε πόση δουλειά έχει αυτό το πράγμα, με τα χέρια τους, όχι με μπουλντόζες, με τα χεράκια και με τα τσατάλια και τις αξίνες, να γυρίσεις τη γη ένα μέτρο βαθιά και να τη φέρεις τα ανάποδα. Φυτέψανε καινούρια αμερικάνικα αμπέλια και ξανά γίναν οι αμπελώνες γύρω στο 1910, ξανά γίναν όπως ήταν πριν, αλλά ήδη η πόλη είχε υποστεί μια αρκετά σημαντική καταστροφή. Την ίδια περίοδο γίνεται η Επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908, αποκτώνται πάρα πολλές ελευθερίες, οι βουλιώτες θα ρούνε πια πως θα είναι αφεντικά στον τόπο τους, εκδίδονται εφημερίδες, βγαίνουν βουλευτές από την περιοχή, στο κοινοβούλιο το τουρκικό. Αυτά όμως όλα είναι προσωρινά και εφήμερα. Επικρατούν οι Νεότουρκοι, οι οποίοι δεν έχουν τίποτε άλλο στο νου τους παρά τον εκτουρκισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με οποιοδήποτε κόστος. Την απομάκρυνση όσων δεν θέλουν να είναι Τούρκοι, να γίνουν Οθωμανοί, με οποιοδήποτε τρόπο. Και έρχεται ο πρώτος διωγμός, τα βουρλά δεν μοιράζονται, ενώ διώχνονται όλοι οι άλλοι Ερυθρεώτες, τα βουρλά παραμένουν. Είναι από τύχη, από μια ιστορική συγκυρία, παρέμειναν οι βουρλιώτες στη θέση τους. Από το 1914 όμως μέχρι το 18 που είναι ο πρώτος πόλεμος, παθαίνουν πάρα πολλά, έχουν οικονομικό μποϊκοτάζ, σκοτώνουν πάρα πολλούς βουρλιώτες οι Τούρκοι έξω στα χωράφια, δεν τολμάει κανείς να βγει, κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές. Η πόλη βομβαρδίζεται από εγγλέζικα πλοία το 1916 και καταστρέφεται η δεύτερη μεγάλη εκκλησία ο Γιώργης. Επίσης, μέσα στην πόλη πετρεύει τουρκικός στρατός, μέσα στα κτίρια της Αναξαγορείου, και αυτός ο τουρκικός στρατός φέρνει την ψηραρώστια, εξανθηματικό τύφο που θέρισε τους βουρλιώτες. Ήταν η αρρώστια της εποχής, τον έφεραν τα γερμανικά στρατεύματα, κόλλησαν τα τουρκικά και οι Τούρκοι μετά, χωρίς να λαμβάνουν καμία σχεδόν προφύλαξη, κόλλησαν σχεδόν τους πάντες. Όπου πέρασε ο τουρκικός στρατός, πίσω του οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη ζημιά και το βλέπουμε και πάρα πολύ χαρακτηριστικά σε όσους έχουν γράψει για τα αμελέτα μπουρού, ειδικά τα σταματωμένα χώματα που δείχνει τον αποδεκατισμό των ανθρώπων από αυτή τη φρικτή αρρώστια που μεταδιδόταν με τις ψήρες. Αλλά πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να ακούσουμε ένα άλλο τραγουδάκι. Δεν είναι μπουρλιώτικο, είναι από την περιφέρεια της Σμύρνης, από τα χωριά της Σμύρνης. Μιλάει για μια όμορφη εγκλεζίτσα, μια λεβαντίνα του Μπουρνόβα ή του Μπουρτζά και αναφέρονται και στο τραγούδι τα βουρλά. Έτσι, γι' αυτό το βάλαμε, για να ακούσετε και κάτι που τα βουρλά εξάλλου ήταν ξακουστά σε όλη την περιοχή της Σμύρνης. Εγκλεζίτσα λοιπόν. Thank you.
κοινό των γουρλών, δηλαδή για το πώς λειτουργούσε η δημογεροδία με έγγραφα σπάνια που δεν υπάρχουν πια, τα δηλαδή στους ομιλιώδεις, και με ένα κατάλογο δημογερόντων ονομαστικό, που ξέρουμε πάρα πολλούς που κυβέρνησαν το κοινό των γουρλών. Επίσης για τις εκκλησίες πολυτιμότατες πληροφορίες, με επιγραφές και τα κοιμήλια τους και όλα αυτά. Οι εκκλησίες στα βουρλά δεν υπάρχουν, καμία δεν υπάρχει, κάηκαν όλες. Και ο Άγιος Χαράλαμπος και η Παναγιά η Βουλιώτισσα και ο Άγιος Γεώργιος που είχε μισοκαταστραφεί. Και επίσης τελευταία που πήγαμε στα βουρλά, είδαμε και την μοναδική μικρή εκκλησούλα που είχε απομείνει, τον Άγιο Γεώργιο τον Αρφανό, να κοίται σε μία μάζα ερυπείων, τον είχαν γκρεμίσει το περασμένο καλοκαίρι. Και έτσι τα βουρλά δεν έχουν πια καμιά εκκλησιά, παρά μόνο στη Σκάλα υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, του Νεομάρτυρα, του Βουλιώτη. Επίσης, κεφάλαιο για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα βουρλά είχαν νοσοκομείο από το 1859, στη συνοικία Σπιτάλια, όπως και στη Σμύρνη, ορφανοτροφείο και τα λοιπά, και μας λέει πώς λειτουργεί η προσφορά αυτή της νοσοκομειακής περίθαλψης. Το άλλο κεφάλαιο είναι για την Αναξαγόριο Σχολή, που ιδρύθηκε το 1760 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία του ελληνικού κόσμου της Οθωμανικής περίοδου. Έχει πολυτιμότατες πληροφορίες, γιατί ο ίδιος, όπως ακούσατε, ήταν γραμματέας στην Αναξαγόριο και ήξερε τα πράγματα από πρώτο χέρι, και μας δίνει μια διεξοδική αναφορά για τη λειτουργία της παιδείας. Επίσης, σωματεία και οργανώσεις, συντεχνίες, συνάφια και όλα αυτά τα σωματεία που είχε η πόλη των Βουρλών, είχε μουσικό όμιλο, γεωργικό σύνδεσμο και γεωργικό αδερφάτο, σύνδεσμο φιλονμούσων, πατριωτικό σύνδεσμο, όχι έναν, πολλούς, και επίσης πολλούς φιλοτόπους και θρησκευτικούς συλλόγους που όλοι τους προωθούσαν τους σκοπούς του σωματείου, οι οποίοι κυρίως ήταν φιλανθρωπικοί, εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί. Μας μιλάει για τις τέσσερις εφημερίδες της Βραχύβιας που προδόθηκαν μεταξύ 1908 και 1912, το Σύνταγμα και Εκλαζομενέ του Φουρούλη, η Σφίκα που ήταν σατυρική και η Γεωργική Πρόοδος, μια εφημερίδα που είναι η μοναδική αγροτική εφημερίδα σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Έπειτα τελειώνει με τους βουρλιώτες Αγίους, όπως είναι ο Νικόλαος ή Νεκτάριος, και αυτός μαρτύρησε γύρω στο 1820 με 40. Θα βρείτε ένα βιβλίο για τη ζωή του έξω, εκεί που πουλούνται και τα άλλα βιβλία των Βουρλών, και για τον Άγιο Μιχαήλ που μαρτύρησε στη Σμύρνη το 1772. Και το κεφάλαιο, το βιβλίο «Τα ιστορικά», ο πρώτος τόμος, κλείνει με τους διάσημους βουρλιώτες, που είναι πάρα πολλοί, αρχιερείς, αγωνιστές, δάσκαλοι και κάθε είδους άνθρωποι, και τους βουρλιώτες στην προσφυγιά, οι οποίοι γέμισαν τον τόπο στην Κρήτη, στην Αθήνα, στον Πειραιά, σε συνοικίες όπως εδώ η Νέα Φιλαδέλφια, οι άλλες, οι Κεσαριανοί κλπ. Και αναφέρονται διάφοροι που μέχρι το 1955 που εκδόθηκε το βιβλίο είχαν μια σημαντική παρουσία στη ζωή της Ελλάδας. Πάμε σε ένα άλλο τραγουδάκι, μοναδικό. Είναι η δεύτερη φορά που το λένε οι γυναίκες δημοσίως, το μάθαμε τώρα τελευταία από μία κασέτα που μας έδωσε η Νίτσα η Παραρά. Τραγουδούσε σε αυτή την κασέτα μία κυρία που δεν θα είναι πια στη ζωή, η Βούλα Γκυζάνη, σε μία ηχογράφηση του 1991 που την είχε κάνει η κυρία Παραρά. Το τραγούδι είναι της Λιγερής, ένα από τα παλαιότερα τραγούδια των Βουρλών, και νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι τόσο κεφάτο όσο άλλα, αλλά είναι από εκείνα τα μακρόσυρτα, τα τραγούδια που έλεγαν στα νυχτέρια ή στα διάφορα γλέντια πριν αρχίσει ο γενικός χορός, ο μπάλος. Έτσι, είναι τα τραγούδια αυτά που οι Στεριανοί τα λέγανε τις τάβλες. Αν και το τραγούδι είναι χορευτικό, χορεύεται στο ρυθμό του συρτού χορού στα τρία. Είναι το τραγούδι της Λιγερής, το οποίο θα βρείτε στο δεύτερο τόμο σε δύο παραλλαγές. Η δεύτερη, η μικρή, είναι αυτή που θα ακούσετε εδώ. Μιαλί μωρέ, μιαλί γέρι καθότανε, μιαλί γέρι καθότανε, κυλκέκι και τα το πλουμί της. Ισπα μωρέ, νισπα σε η θέλωνα της,
Σπάσε η βελόνα τη τσακή, τσακή στην κυκλοστήχη. Και δημόρε και δίψασε τα χιλιντός. Και δίψασε τα χιλιντός νερό, νερό του φιλιμάτου. Παίρνει μωρέ, παίρνει το χρυσό λαϊνό. Παίρνει το χρυσό λαϊνό στη Βρύση, στη Βρύση να πηγαίνει. Στον δρόμο ρε, στον δρόμο που επηγαίνε. Στον δρόμο που επηγαίνε το θειό, το θειό περικαλούσε. Ο Θεμόρε, ο Θεμού να τον υβρίσκα. Ο Θεμού να τον υβρίσκα, τον α, τον αγάπω στη βρύση. Είδω μωρέ, είδω σιώ, θιός κι η μοίρα της. Είδω σιώ, θιός κι η μοίρα της, στη βρύση να κοιμάται. Να τον μωρέ, να τον έχω βασιλικό. Να τον έχω βασιλικό, στην κοπρία φυτρώνει.